Να καλημερίσουμε τον ε, κύριο Καμπά, τον κύριο Γιώργο Καμπά, πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καλημέρα, Σταρφηγιώδη. Καλημέρα, στα καλημέρα, καλημέρα και στου τελευταία μα. Θα δούμε σε λίγο και την ε, Μαρία Τζαχαράκη. Να ξεκινήσουμε όμω με το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου, όπου ο ΙΕ ουσιαστικά, έτσι είναι η αναφορά, Βεβαίως. ότι ουσιαστικά το ακυρώνει. Πάμε να δείξουμε, ε, στρατηγέ σα παρακαλώ εδώ λίγο πώ αλλάζει τα δεδομένα η απόφαση, την, μάλλον η αναφορά του Οργανισμού Εθνών για το τουρκολογικό μνημόνιο. Ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να παίρνει αποφάσει η τουρκική κυβέρνηση ή η λιβική κυβέρνηση που να δεσμεύει για τα επόμενα χρόνια τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα επιβεβαιώνει αυτά το οποίο λέγαμε κι εμεί, λέγανε και οι Αμερικάνοι, ε, ε, ότι αυτό εδώ όλο το πράγμα είναι κάτι το παράνομο και δεν μπορεί να προχωρήσει η, τουρκο... η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει, η οποία είναι προσωρινή στη Λιβύη, mm -hmm. στο να δώσει αυτή την περιοχή εδώ όλη σε κάποια άλλη χώρα, στην προκειμένη περίοδο στην Τουρκία, έτσι ώστε να κάνει έρευνε μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή ο ΟΗΕ απεδέχθη και το ανακοινώνει επίσημα πλέον mm -hmm. ότι. Το ότι δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει αυτό το πράγμα. Έχει σημασία ότι και η Ρωσία πήρε ψήφισε υπέρ ε, της των συγκεκριμένων αναφορών, που είναι μέσα σε μια συμφωνία ευρύτερη, βέβαια. Ε, ε, Βεβαίω έχει σημασία, διότι αυτό καταδεικνύει τουλάχιστον ότι βρισκόμαστε, παρόλο που υπάρχουν όλε αυτέ οι διαφορέ με τη Ρωσία και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, στην ουσία δείχνει ότι έχουμε τη στήριξη ακόμα και από εκείνη την πλευρά. Και βεβαίω αυτό γίνεται γιατί, γιατί και η Ρωσία σε όλη αυτή την περιοχή έχει αυτή τη συμφέροντα. Λέγε, γε, σκασίλα του το, νοιάζει τώρα το Ερντογάν, τη λέω, ΙΕ. Όχι. Εδώ, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σαν χώρα επιζητούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή θετικέ ε, δηλώσεις. Εμάς μας νοιάζει να έχουμε μια διε, διεθνωμοποίηση. <σκρασίλια> <διεθνόμι σκρασίλια> <μόμιση>. Αυτό <σκρασίλια> το συμβόνο. εμείς... Oh, okay, Είμαστε κυνηγοί θετικών δηλώσεων. Και αυτή είναι άλλη μια θετική δήλωση στον ΟΗΕ. Καλό θα ήταν να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή να πάμε και στι κυρώσει ή να πάμε και στι θετικέ ατζέντε με την Τουρκία, έτσι ώστε να αρχίσει να ισορροπεί το πράγμα. Ερώτηση τώρα. Υπάρχει και η Αίγυπτος βέβαια. Α, στον μπράβο. Με η, α, η ανακοίνωση του α, Αιγύπτου Υπουργού Εξωτερικών. Τέλο, δεν μιλάω με την Τουρκία. Ακριβώς. Αυτή, πόσο σημαντική είναι, Ντανιέλα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος πάντα προσπαθούσε, η Τουρκία μάλλον για την Αίγυπτο, να, δημιου... να, επαναδι... να δημιουργήσει ξανά από την αρχή σχέσει, έτσι ώστε σε αυτή την περιοχή να πετάξουν έξω την Ελλάδα και να υπάρχει σχέση μεταξύ Τουρκία και Αιγύπτου για τα θέματα τη ΑΟΣ εδώ και για τη μοιρασιά που σκέφτονται μελλοντικά να κάνουν. όπως και εδώ που είναι το Αιγυπτιο-Ελληνικό κομμάτι τη ΑΟΣ. Ε, βλέπουμε τώρα πλέον με όλες τις κινήσεις της εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της Τουρκίας που είναι αρνητικότατε, ουσιαστικά η Αίγυπτος για άλλη μια φορά τους αποκλεί και για το λόγο του ότι στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης υπάρχουν πάρα πολλέ. Από την πλευρά τη Λιβύης βεβαίως, υπάρχουν πολλέ μάχε και υπάρχουν πολλά προβλήματα και υπάρχει παρίσφρηση δυνάμεων από τη Λιβύη στην Αίγυπτο. Οπότε αυτό το θέμα το θεωρεί εθνικό θέμα η Αίγυπτος, mm -hmm. γι' αυτό και προσπαθεί να το ακυρώσει. Τώρα, είπε, ακούσαμε τον, έναν από τους θεμελιωτές, τέλος πάντων, τους θεωρίες της θεωρίας Γαλάζιας Πατρίδας, να λέει ότι αν αυξήσετε τα χωρικά σύρωτα πάνω από ένα μίλι, από τα έξι, πάτε παραπάρα, από τα, παραπέρα από τα, παραπέρα έξι μίλια. Έστω και ένα μίλι. Ναι. Έστω και ένα μίλι, σωστά. Έστω και ένα μίλι. Θα πεθάνουμε, τέλος, πεθαίνουμε. Θα βγούμε μπροστά, θα γίνει πόλεμος. Η προσωπική μου άποψη για αυτό θέμα το θέμα. Μιλά για το Αιγαίο, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Ε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει στην περιοχή τη Κύπρου, ε, τη Κρήτη, Κάσο Κάρπαθο, Ρόδο και εδώ στο Καστελόριζο, από την ανατολική πλευρά, δηλαδή που βλέπει προ την Ανατολική Μεσόγειο, να δημιουργήσουμε τα 12 μίλια, διότι αυτό θα είναι μια κίνηση από την πλευρά μα και αποφασιστικότητα και κίνηση πλέον θετική για εμά και έχουμε το δικαίωμα κάνουμε μονομερό, δεν χρειάζεται να ζητήσουμε την άδεια από κανέναν. Και στην προκειμένη περίπτωση, κάνοντα αυτό το πράγμα, δημιουργούμε προποθέσει πλέον να φέρουμε την Τουρκία σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και για την υπόλοιπη, και για την υπόλοιπη ΑΟΣ. Διότι με την Αίγυπτο, ακούσαμε τη δήλωση που είπατε προηγουμένω, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει φτιαχτεί η ΑΟΣ εδώ πέρα. Άρα λοιπόν θεσμοθετήθηκε και διευθετήθηκε ένα πρόβλημα. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει μείνει πλέον είναι Τουρκία-Ελλάδα-Κύπρος, εδώ τι θα γίνει με την ΑΟΣ, και ασφαλώς κάτω η Λιβύη με την Ελλάδα. Και αυτό ήταν και η πρότασή μου που είχα πει νομίζω και εδώ μια φορά, ότι θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε από τη Λιβύη, ανεξαρτήτως αν θα έρθει ή όχι, να αρχίσουμε τι συζητήσει για την ΑΟΖ. Καθίστε, ελάτε να καθίσουμε. Πάντω, να πούμε ότι οι πληροφορίε μεταδόθηκαν τι προηγούμενε μέρε, το διαβάσαμε στην καθημερινή, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκη ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να, να ασκήσει επιρροή στη Λιβύη να αρχίσουμε να συζητάμε με τη Λιβύη, αυτό που λέτε δηλαδή. Ακριβώς. Να υπάρξει μια συζήτηση με τη Λιβύη Θεω... να υπάρξει συζήτηση με, α... με αυτού που πρέπει. Θεωρώ δηλαδή. ότι αυτό είναι και προφανέ και εκ του ουκάνευ. δηλαδή Δεν μπορείτε να πρέπει γίνει. Πρέπει να όμως. γίνει. Δεν Όχι, είναι. Θα το ζητήσουμε. Πρόθεση είναι. Ναι, Εμεί πρέπει να κάνουμε την κίνησή μα. Είναι θέμα διπλωματία. Πάντω, Μαρία, σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι πραγματικά είναι. Πολύ προκλητικό συγκεκριμένο που είδαμε προηγουμένω ο κύριο Γιαϊτζή που μιλάει ευθέω, λέει: Ερχόμαστε, πεθαίνουμε κτλ. Είναι κορώνες που ακούμε πολύ το τελευταίο διάστημα και για τα 12 μίλια. Γιατί γιατί αυτό, Παναγιώτη, γιατί ουσιαστικά εδώ περιμένουν ότι η Ελλάδα θα κάνει την κίνηση, την κίνηση δηλαδή τη επέκταση των χωρικών υδάτων. Βέβαια, την περιμένουν την κίνηση κάτω από την Κρήτη. Όπω είπε και ο πρώην αρχηγό, ο κύριο Καμπά, ε, ε, εκεί συζητείτε και στην Ελλάδα και στη Ρόδο και στην Κάρπαθο κτλ., αλλά κυρίω κάτω από την Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει αυτέ τι κορώνε, θα τι ονομάζαμε από εδώ, ότι προσέξτε μην κάνετε την κίνηση Κατά... Τη αυτό, φοβότανε, αυτό που είπε αυτό κατά τη γνώμη σου λοιπόν. αυτό που είπε ο διοπροφόρος yeah. αυτός yeah. αφορούσε και τε, τα νότια της Κρήτης το ένα μίλι ε, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο εννοούσε την θάλασσα των Ίσων, όπω λέει και στο, στο απόσπασμα που, που ακούσαμε. Από νήσω, ναι. Δηλαδή το Αιγαίο, το γιατί αυτό έχει ονομάσει από μόνο του τι, το Αιγαίο. Λέει δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελληνικό όνομα ε, για τα νησιά του Αιγαίου. Πρέπει να έχουμε ένα όνομα που το ε, βρήκαμε εμεί. Τέλο πάντων, αυτό εννοεί κυρίω εκεί, αλλά είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει αντίδραση ακόμη και αν δεν είναι ένα κάζο μπέλο. Η Μαρία, ότι θα υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία και για την Κρήτη. Αυτό η Μαρία έχει βάλει στην κουβέντα εδώ και καιρό. Γιατί λέγαμε τι, πού είναι το κάστρο Μπέλη. Η Μαρία έχει βάλει στην κουβέντα αναλύσει Τούρκων τι που ειναι το καστος μπελη η μαρια εχει βαλει στην κουβεντα αναλυσει τουρκων που ελεγαν και για κάτω από την Κρήτη. Μα για τη Γάδο έχουν εκφράσει πολλέ φορέ την άποψη ότι είναι αμφισβητούμενο το καθεστώ τη. Όπω και για τη Και θέλω όπως εδώ χρυσή. να προσθέσω. Για τη Χρυσή. Θέλω... Θέλω ναι, να προσθέσω ότι νιώ. Ήδη, η Λιβύη, ήδη η Λιβύη υπέγραψε μία συμφωνία με την BP, την Διεθνή Βρετανική Εταιρεία, προκειμένου να ξεκινήσει η BP έρευνες φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων. Τώρα, πού ακριβώ, γιατί εκεί η ΑΟΣ δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδα και Λιβύης φυσικά, ε, υπάρχει η σφήνα τη Τουρκία σε αυτήν την περιοχή mm -hmm. και δεν ξέρουμε ακόμη τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, υποψιαζόμαστε ότι η Λιβύη, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει και μια κυβέρνηση μεταβατική, μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζεται από την άλλη μισή Λιβύη, δεν αναγνωρίζεται από κάποιου δυτικού και όχι μόνο, ακόμη και από την Αίγυπτο, δεν θα τολμήσει ίσως να πάει σε κάποια περιοχή που μπορεί να προκαλέσει ε, ιστορία, να Ακριβώς. το πούμε έτσι, <ΣΣ> δηλαδή κοντά στην Κρήτη. Η Λιβύη αλλά... θα πάει στα χωρικά της ύδατα, φαντάζομαι. Στα χωρικά ναι. της Ήδατα, το λογικό είναι αυτό, αλλά παρόλα αυτά είναι μια κίνηση που κάνει αυτή τη στιγμή. Η Λιβύη προχωράει όσον αφορά τις έρευνες και την εξόριξη υδρογονανθράκων. Έστω στη θαλάσσια περιοχή της. Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο η Τουρκία εμπλέκεται σε μια τέτοια ε, εξόριξη, σε μια τέτοια ε, ιστορία, σε μια τέτοια συμφωνία που, mm. που, που ξεκινάει να υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε με, μια έκτακτη είδηση, Μαρία. Δυ... Με συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Πάμε στη Γεωργία Λαγού. Έχουμε να με μετανάστε. Πάλι. Εδώ είναι και μια απάντηση που την έω και ο Μητσοτάκη εχθέ, στον κύριο Τσελίκ. Δεν ξέρω αν απευθύνω στον Τζελίκ, αλλά ήταν ξεκάθαρα που λέει ότι εμεί σώζουμε του ανθρώπου στη θάλασσα. Όταν ακούσαμε τον εκπρόσωπο του κόμματο του Ερντογάν, Μαρία, και βγαίνει και λέει πάλι έγκλημα τη ανθρωπότητα, στρατηγέ. Και ε, οι Έλληνε αυτό που κάνουν. Και εδώ μα παρομοιάζει μέχρι λίχν. με τον Άισι. Ναι, ακριβώ. Ακόμη και αυτό. Βγήκε χθε λοιπόν πάλι ο γνωστό ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπο κόμματο του, του κυβερνώντο κόμματο. Ο οποίο σε άλλε περιπτώσει, να πω και, και αυτό, δεν, οι δηλώσει του δεν θα είχαν τόση σημασία για την Ελλάδα, ακόμη και για το εσωτερικό τη Τουρκία. Είναι ένα εκπρόσωπο κόμματο. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο κύριο Σελίκ βγαίνει και μιλάει με τον τρόπο που μιλάει και ειδικά κατά τη Ελλάδα, γίνεται κάθε φορά θέμα. Είπε, για λοιπόν, να τον ότι... ακούσουμε, Μαρία μου, και ερχόμαστε Yapıdokan, yapıdokan, ya donarak <laughs> uslu mus falan? Örten de görülen bir davada, lavash firması yetkinleri Daş terör <laughs> örgütüne destek verdiklerini açıkladılar ve uzlaşma yoluyla 700 milyon dolar civarında bir tazminat ödeyeceklerini Έτσι. Κατάλαβε. Ποια δηλαδή μνημεία χαλάμε. Στη... Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Στη Ρόδο ήταν. Στη Ρόδο. Στη, Ρόδο. Ένα Οθωμανικό μνημείο το οποίο λέει η Τουρκία ότι το, κατε... το καταστρέφουμε. Ναι. Αυτό τώρα... θα μετατραπεί σε μουσική ακαδημία. Ναι. Ναι. Το Επειδή λέει αυτό ο Ερντογάν κατραπεί... που έκανε τζαμί την Αγία Σοφιά. Αυτό το λέει ο εκπρόσωπο του Ερντογάν. Πρόσεξε. Κατάλαβε τώρα. <laughs> αυτό είναι τώρα. Αυτό, είναι, αυτό... <laughs> Άκουδο, Η Ελλάδα δεν καταστρέφει μνημεία. Όχι. όχι, όχι. Δεν καταστρέφει. Εάν σε έχει συμβεί οτιδήποτε κάπου, εμεί ε, εμείς για λόγους πολιτισμού δικούς μας πρέπει να τα σταματάμε αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι. Απολύτως Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο είναι λάθος κάπου Τώρα, εάν καλά, αυτοί, αυτοί έχουν βρει ένα κτίριο που το θεωρούν ότι είναι ρήπιο και δεν έχει αναπαλαιωθεί... Και μα λένε ότι το έχουμε καταστρέψει και δείτε πώ είναι. Είναι άλλη τάξη πράγμα. Καλά, εδώ. Συμβαίνουν αυτά. Έρχεται λοιπόν. και λέει ότι σε Άισι. Σε παραλύζει. Ε, η Τουρκία τώρα, δηλαδή. Σε παραλύζει ναι. με τον Άισι. Και μιλάει για έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα πάλι η Τουρκία, για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα στο μεταναστευτικό για την Ελλάδα. Είναι αυτό όμω το οποίο κάνει. Δηλαδή προσπαθεί, λέγε, 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 κάτι να μείνει. Και όχι στην Τουρκία μόνο, και στη διεθνή κοινή γνώμη. Γι' αυτό και εμεί θα πρέπει. Έχετε δίκιο. Και εμείς για, τί, πρέπει τη, για τη διεθνή κοινή γνώμη είναι αυτό. Μα γι' αυτό, ναι. Αυτοί προσπαθούν να διεθνοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν διεθνώ τα αιτήματά του και τι δικέ του απόψει. Και αυτό εμεί πρέπει να το πολεμάμε συνεχώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη Μαρία Τζαχαράκη για τις πληροφορίες και τους συναδέλφους που ήταν προηγουμένως τον Παντελή, τον Βαλασόπουλο και τον Θανάση τον Αυγερινό.